ήθελα να γίνω μουσικός. Γιατί πέραν το ότι λάτρευα τη μουσική, τριγυριζόμουν από μουσικούς, κατάγομαι από η οικογένεια μουσικών, παππούδες, θείοι, ξαδέλφια. Τους θαύμαζα και ειδικά τους drummer, θαύμαζα της οικογένειας. Και έτσι, ναι, ήθελα να γίνω μουσικός. Και έγινα. Το μεγαλύτερο μας επαγγελματικό επιτεύγμα θεωρούμε το γεγονός ότι η εταιρεία μας βρίσκεται στην κορυφή όσον αφορά τον τομέα μας στη χώρα μας. Είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι φέτος έχουμε χαρακτηριστεί ως μια National Champion εταιρεία από το European Business Awards. Πριν από 20 χρόνια, αν πάρουμε τα 20 χρόνια, ήμουν φοιτητής στην Αγγλία. Σπούδαζα Music Information Technology στο CT. Αυτό που θα συμβουλεύω τον εαυτό μου είναι να έμενα στην Αγγλία, να έκανα ακόμα ένα μεταπτυχιακό στην πληροφορική και να εξασκούσα το επάγγελμα που εξασκώ τώρα από τότε στην Αγγλία. Μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η εποχή μετά το Eurogroup. Όταν όλα στο παζάρι είχαν γίνει άνω κάτω, υπήρχε πλήρης έλλειψη ρευστότητας. Προβλέπαμε ότι θα μειωνόταν η ζήτηση στον τομέα μας. Προβλέπαμε επίσης ότι οι επιχειρήσεις θα αναζητούσαν τρόπους να βγουν προς τα έξω. Έτσι, μετά από μια ευρεία σύσκεψη στην εταιρεία μας και μετά από μια ιδιοθύελλα, φτάσαμε στην απόφαση να λασάρουμε στην αγορά τη λύση ηλεκτρονικού εμπορίου Excelio και τη λύση επαγγελματοληψίας για εστιατόρια Mando. Το μεγαλύτερο μου πλεονέκτημα θεωρώ ότι είναι η δημιουργικότητά μου. Και το μεγαλύτερο μου μειονέκτημα νομίζω ότι σε σχέση με το επάγγελμά μου είναι η απολύτη ειλικρίνεια. Προσπαθούσα να εξηγιάνω το δημόσιο τομέα. Θα έβρισκα έναν τρόπο αξιολόγησης καλύτερο από ό,τι είναι τώρα για το δημόσιο. Τον ελεύθερο μου χρόνο φροντίζω να χαλαρώνω περνώντας σίγουρα χρόνο με την κόρη μου, είναι 11 μήνων τώρα. Με την οικογένεια μου, με χαλαρώνει να κάτσω σε ένα καφέ να διαβάσω κάτι, ακόμη και μόνος μου. Με χαλαρώνει να βλέπω τους φίλους μου για να περνώ χρόνο με τους φίλους μου. Προσπαθώ τα Σαββατοκύριακα να είμαι ή στην παραλία ή στο βουνό με την οικογένεια μου για να περνώ χρόνο μαζί. Όσον αφορά τα χόμπι μου είναι η μουσική. Παραμένει η μουσική, πάνω το ότι δεν έχω χρόνο να παίζω σε συναυλίες πλέον, εντούτοις πολύ θα το ήθελα. Πάω σε συναυλίες, τελευταία συναυλία που έπαιξα ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια με το Βάσο Μαργκυρίδη, Ζορμπαλά, Λέκα, Χατζη Χριστοδούλου, την απόλαυσα, αλλά μακάρι ήταν κι άλλες. Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα είναι το Χειρόγραφο της Άκρα του Πάολο Κουέλο. Το διάβασα γιατί αναλύει πάρα πολλές πτυχές της ζωής, όπως είναι η αγάπη, είναι η νίκη, η ήττα, όπως είναι ακόμη και η κομψότητα, όπως είναι η επιτυχία. Ξεχώρισα αυτό που λέει για την επιτυχία. Επιτυχία είναι να πηγαίνεις κάθε βράδυ για ύπνο με γαλήνη στη ψυχή σου.